Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας, κύριοι Δήμαρχοι, φίλες και φίλοι. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα χαράς για όλους τους Έλληνες. Είναι η μέρα που το όνειρο πολλών γενιών του λαού μας, ο αυτοκινητόδρομος Αθήνας-Θεσσαλονίκης, γίνεται πραγματικότητα. Το δυσκολότερο και πιο αιματοβαμμένο τμήμα του δρόμου, το πέταλο του Μαλιακού, τα Τέμπη και ο Πλαταμόνας, παραδίδονται και ολοκληρώνουν ένα μεγάλο έργο υποδομής που ο σχεδιασμός του ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 50 και στις αρχές της δεκαετίας του 60. Η σημερινή μέρα μας γεμίζει μνήμες της ιστορίας της χώρας μας στα Τέμπη και στη Θεσσαλία. Μνήμες σκληρών εποχών που ο ελληνικός λαός πάλεψε με περηφάνεια και με αξιοπρέπεια και τα κατάφερε. Μνήμες των πολιτών μας που χάθηκαν άδικα, μνήμες πατριωτών μας που σημάδεψαν την ιστορία μας. Τα ονόματα των σειράγκων, τιμώντας αυτούς τους ανθρώπους, είναι οι δύο πρώτες, τα φένα, η Ανατολική Αντώνη Αγγελούλη Βρατσάνου, προς τιμή του έφεδρου αδελφολοχαγού του Ελλάς και κορυφαίου σαμποτέρ της Εθνικής Αντίστασης, που ανατείναξε μεταξύ των άλλων τρένο με κατακτητές στην Κελάδα των Τεμπών το 1944. Η Δυτική των μαθητών Μακρυχωρίου Ημαθίας, προς τιμή των 21 μαθητών, ο χαμός των οποίων στις 13 Απριλίου του 2003 βύθισε τη χώρα στο πένθος. Η σύραγγε ΣΤΑΦ 2, η Ανατολική Μαρίνου Αντίπα, στη μνήμη του αγωνιστή του Κιλελέρ, που δολοφονήθηκε το 1907, και η Δυτική Ρήγα Φεραίου, του Έλληνα πατριώτη, στοχαστή, επαναστάτη, οραματιστή και μάρτυρα. Οι σύραγγες ΤΑΦ 3 προς Θεσσαλονίκη ονομάζεται προς τιμή του Ιταλού μηχανικού συναδέλφου, τεχνικού διευθυντή του έργου Σέρτζιο Τσιάνι, που σκοτώθηκε στην κατολίσθηση στο καθήκον στις 17 Δεκεμβρίου του 2009, υπηρετώντας με συνείδηση το επαγγελματικό του καθήκον. Και η Δυτική Σύραγγα ονομάζεται Ολύμπου, του αιώνιου περήφανου βουνού μας. Φίλοι και φίλες, το Φεβρουάριο του 2015, μέσα στη μεγαλύτερη οικονομική κρίση της χώρας, κανείς δεν πίστευε ότι η κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα θα ολοκλήρωνε τα βαλτωμένα μεγάλα έργα με συμβάσεις υψηλών διοδίων, υψηλών αποζημιώσεων, μηδενικής κοινωνικής πρόβλεψης που μας έβρισκαν και μας βρίσκουν αντίθετους. Κανείς δεν πίστευε ότι θα αντιμετωπιστούν σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα συμβατικές εμπλοκές, χρόνιες καθυστερήσεις απολωτριώσεις, στις αδειοδοτήσεις, στην επίλυση τεχνικών θεμάτων. Κανείς δεν πίστευε ότι το 1,2 δις ευρώ των αποζημιώσεων ως το 2014 θα περιοριζόταν δραματικά. Κανείς δεν πίστευαν ότι θα τελειώσουν τα έργα. Οι οδηγίες του Πρωθυπουργού και ήταν σαφείς και η επίβλεψή του ακάματη. Το αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης των έργων είναι προϊόν μιας πολύ σκληρής και επίπονης δουλειάς, κυρίως όμως μιας συλλογικής δουλειάς σε όλα τα επίπεδα. Συλλογική κυβερνητική δουλειά με την επιμέλεια του Υπουργού Επικρατείας του Αλέκου Φλαμπουράρη, των χρηματοοικονομικών θεμάτων και της επιμέλειας, της προσωπικής επιμέλειας του Αλέξη του Χαρίτση, των Υπουργών Πολιτισμού και των Υπουργών Περιβάλλοντος. Συλλογική δουλειά και διάθεση συνεργασίας στις διαπραγματεύσεις απεμπλοκής συμβατικών, τεχνικών και κοινωνικών προβλημάτων μεταξύ του Υπουργείου και των παραχωρησιούχων και των κατασκευαστών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συντελεστές του Υπουργείου, τους διευθυντές, τους γενικούς διευθυντές, τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών, τον Γιώργο Τοδέδε, τους μελετητές, τους κατασκευαστές, τον τεχνικό κόσμο της χώρας. Συλλογική δουλειά στη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα να αναφέρω ειδικά και την Επίτροπο Μεταφορών Βαϊολέτα Μπάλκ, που δεν βρίσκεται μαζί μας, αλλά και την Επίτροπο Περιφερειακής Ανάπτυξης, την Κορίνα Κρέτσου, όχι μόνο για την ως σήμερα συνεργασία μας,
αλλά για τη νέα γενιά έργων που εγκαινιάζουμε, για τα έργα από εδώ και πέρα. Για τα έργα που θα βοηθήσουν στην παραγωγική ανασυγκρότηση, στην έξοδο από την κρίση, στη δίκαιη ανάπτυξη. Η Επίτροπος Κορίνα Κρέτσου είναι μαζί μας και την καλώ στο βήμα, γιατί αυτή η επιτυχία είναι και δική της επιτυχία.